Συνάντηση με τον εφέτη ανακριτή Λάρσα Σωτήρη Μπακαΐμη και με την προϊσταμένη της Αγγελίας Εφετών Σοφία Αποστολάκη είχε σήμερα ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των διδήμων κοριτσιών από την Καλαμπάκα που χάθηκαν στο δυστύχημα των Τεμπών το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Είχα μια συνάντηση με τον κύριο ανακριτή, τον κύριο Μπακαΐμη, όπως και με την κυρία Εισαγγελέα, την κυρία Αποστολάκη, και τη ζητήσαμε να ενημερωθούμε για την πορεία της ανακριτικής διαδικασίας, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε. Ζητήσαμε να προχωρήσει λίγο πιο γρήγορα η ανακριτική διαδικασία, να ελεγχθούν πιο γρήγορα τα αιτήματα των συγγενών, ώστε να είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σιγά σιγά προς την δίκη, η οποία όλο αυτό το διάστημα για τις οικογένειές μας και όλο αυτό το διάστημα είναι μια ψυχοφθόρος διαδικασία και ευελπιστούμε να κλείσει μια δικογραφία, όπως μας είπε ο κύριος Μπακαΐμης, η οποία θα είναι πλήρης, θα είναι έντιμη, θα είναι μια δικογραφία η οποία θα είναι αριστή σε όλες τις οικογένειες. Ο κύριος Πλακιάς επανέλαβε το αίτημα για επίσπευση των διαδικασιών, καθώς όπως είπε πρόκειται για μια ψυχοφθόρο διαδικασία για τις οικογένειες των θυμάτων. Τα αιτήματα είναι πολλά και περιμένουμε μια πλήρη και έντιμη δικογραφία. Εάν πάρουμε πόσα αιτήματα έχουν γίνει, πόσα πράγματα έχουμε βρει σε όλη αυτή την πορεία, βρισκόμαστε σχεδόν, είμαστε 20 μήνες από την ημέρα. Έχουν γίνει πάρα πολλά αιτήματα σε όλο αυτό το διάστημα. Δεν μπορώ να κρίνω να σας πω εγώ αν είμαι ικανοποιημένος ή άλλη οικογένεια δεν είναι ικανοποιημένη. Αλλά ξέρετε, είναι μια δικογραφία χιλιάδες σελίδες, είναι μια δικογραφία τεράστια, τη χειρίζεται ένας ανακριτής και μια εισαγγελέας. Οπότε όσο να είναι, είναι χρονοβόρα και είναι δύσκολη διαδικασία και για αυτούς. Δεν είναι μόνο για εμάς, για τις οικογένειες. Είναι δύσκολη διαδικασία, παιδιά, και για εκείνους.